είμαστε για μια φορά ακόμα στο δρόμο σε πείσμα όλων εκείνων που θέλουν να βάλουν το συνταξιουχικό κίνημα στο περιθώριο. Είμαστε εδώ κάτω από τις αντίξωες, όπως είπαν, συνθήκες που οι συνταξιούχοι τις αψήφισαν, αλλά αυτή την ώρα μας κάνει τη χάρη ο καιρός, γιατί άλλη φορά δεν μας την έχει κάνει. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τους αγώνες, γιατί δεν έχουμε άλλο δρόμο. Γιατί αυτά τα χρόνια, το είπαν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές, ματσάκισαν κυριολεκτικά, είτε την περίοδο της κρίσης, είτε την περίοδο της ανάπτυξης, είτε τις δύσκολες περιόδους που έρχονται τώρα, που αυτοί την δημιουργούν, που αυτοί έχουν την ευθύνη, δηλαδή των πολέμων των καταστρεπτικών ανάμεσα σε λαούς που έζησαν για πολλά χρόνια μαζί και δεν μοίρασαν ποτέ τίποτα. Αυτή είναι λοιπόν η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα έχει βάλει ένα πρόγραμμα αγωνιστικό από τώρα που ξεκινήσαμε, για να φτάσουμε στο επίπεδο και να ξεπεράσουμε τους περασμένους αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέχρι τον Ιούνιο. Να ξέρετε λοιπόν, στις 14 του Απρίλη θα έχουμε καινούρια συγκέντρωση. Θα τη δουλέψουμε όλοι μαζί να είναι πολλαπλάσια από τη σημερινή. Από τις 11 Απρίλη μέχρι τις 15 θα κάνουμε πανελλαδικές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Στη συνέχεια θα έχουμε τις πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις. Στις 6 του Απρίλη θα στηρίξουμε τα παιδιά μας στην απεργιακή κινητοποίηση που έχουν, και στις αρχές του Ιούνιου θα προσπαθήσουμε μέσα στις δυσκολίες που έχουμε να κάνουμε πανελλαδική συγκέντρωση ξανά των συνταξιούχων. Αγαπητοί συνάδελφοι, στα προβλήματα που ακούσατε προηγούμενα από όλους τους συναδέλφους και που αυτά τα περιέγραψαν μέσα από τις ομιλίες τους, έρχεται να προσθεθεί ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε ότι όλοι εσείς στα χαρτιά που πληρωνόμαστε, στα ενημερωτικά σημειώματα κάθε μήνα, μας κρατούν σε όλους 20 λεπτά. Αυτά τα χρήματα για αρκετά χρόνια οι κυβερνήσεις μας τα καθυστερούν και σήμερα η σημερινή κυβέρνηση δεν τα αποδίδει στα συνταξιουχικά σωματεία. Με αυτά τα χρήματα λειτουργούν 300 σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Πληρώνουν ενίκεια, υπαλλήλους, γραφική ύλη, δαπάνες που έχουν για το ρεύμα, για το νερό και όλες τις άλλες λειτουργικές ανάγκες, και στερούνται ακόμη και οι συνταξιούχοι να οργανώσουν και μια πολιτιστική εκδήλωση με τα δικά μας χρήματα. Είναι απαράδεκτο, τους καταγγέλουμε, δώσαμε σε όλα τα κόμματα υπόμνημα, κινητοποιούμε όλα τα σωματεία στην Ελλάδα και για αυτό το λόγο, γιατί θέλουν να κλείσουν και τα σωματεία. Αυτό θέλουν να κάνουν οι κύριοι της κυβέρνησης. Δεν θα τους το επιτρέψουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε το αγώνα. Τον αγώνα, συνάδελφοι, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και λέμε για μια ακόμη φορά, όπως κάθε φορά το λέμε, διεκδικούμε, κύριοι, ό,τι μας έχετε αφαιρέσει. Αυτά που πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή, με τη δουλειά μας και με τον αγώνα μας. Δεν τα χρωστάμε σε κανένα δανειστή, δεν τα χρωστάμε σε κανένα τραπεζίτη, δεν τα χρωστάμε σε καμιά κυβέρνηση, σε κανένα υπουργό. Τα κατακτήσαμε με σκληρούς αγώνες και θα τα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Συνάδελφοι, τώρα θα ακολουθήσουμε την πορεία μέχρι το Υπουργείο Οικονομίας. Έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, να δεχτεί την αντιπροσωπεία μας και να του θέσουμε τα αιτήματα που έχουμε άμεσα τώρα και πρέπει να οικονομηθούν. Αύξηση τώρα στις συντάξεις, 650 ευρώ η κατώτερη. Να αποδοθούν σε όλους τους συνταξιούχους όλα τα αναδρομικά.
ελάχιστου εθνικού εισοδήματος που η κυβέρνηση σημερινή το έχει ψηφίσει. Με ψίχουλα δεν συμβιβαζόμαστε. Συνεχίζουμε το δρόμο του αγώνα και σας ευχόμαστε από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα καλή δύναμη και υγεία και να είμαστε παρόντες στους αγώνες, να δώσουμε τη μάχη και για μας και για τα παιδιά μας. Γεια σας.